Τόση ώρα ο mate μου χαλάει το σκαμπό. Α, έφυγε τώρα από το σκαμπό. Θα σας πω ένα story time από σήμερα, πριν μαζέψω τα πλημμένα. Τη βλέπετε την απλόστρα. Α, τώρα θα μπει και στο τζάκι. Νάτος. Δεν θα σε αφήσω να βγεις ούτε από το τζάκι, ούτε από την μπαλκονόπορτα. Μην προσπαθείς άδικα. Λοιπόν, φιλοξενώ το mate για 2 μέρες στο σπίτι μου. Ακούστε story time από το γήπεδο σήμερα. Λοιπόν, είμαστε Κερκίδες και είναι μια φίλη μου και είναι και ένας τύπος μεσήλικας με παιδί. Με δικό του παιδί. Τέλος πάντων, λογομαχούν, δεν τσακώνονται, σχολιάζουν. Ένα σχολιάζει και ο άλλος, ξέρετε πώς γίνεται στα γήπεδα. Σου έβαλα φαΐ, καθάρισα τη σκατά, σου έβαλα νερό. Έλα εδώ. Αγάπη σου έκανα, τι άλλο θες. Γάτες. Anyways. Τέλος πάντων, λογομαχούν, γιατί σχολιάζεται συνέχεια και στις γυναίκες. Η φίλη μου ήταν κάπως πιο aggressive, γιατί στο γυναίκες τρελάθηκε, κάτι της έγινε. Του λέει ότι και επειδή είμαι γυναίκα θα κάνω τι γουστάρω. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ δεν τα άκουγα τα μισά, οπότε δεν θα σας πω το ακριβώς τι γίνει, γιατί θα σας πω βλακίες. Αλλά αυτό που κράτησα είναι ότι ο τύπος σε κάποια φάση τη λέει, δεν έχω θέμα να δώσω. Και του λέει, φίλε μου, τι να δώσεις. Και τη λέει, χαστούκια. Και λέω, δεν το ζω. Βρε, όλη μέρα μαζί σου ασχολούμαι, δώσε μου 2 λεπτά. Και λέω, δεν το ζω. Και απλά, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Είχε την κόρη του στα πόδια του. Και απειλούσε μια άλλη γυναίκα του, θα τη δώσει χαστούκια. Μια χαρά. Και για να τελειώνουμε, τέλος πάντων, για να μαζευτούν αυτά τα story κάπως, όλη τη συζήτηση δεν τη θυμάμαι, ούτε την άκουσα γενικά. Έλεγαν διάφορα. Πού θέλω να καταλήξω, στο ότι ένας άντρας δεν επιτίθεται σε γυναίκες. Ένας άντρας δεν βαράει γυναίκες. Και γενικά ένας άντρας που νιώθει έτσι μια... Βασικά που δεν νιώθει κάποιο είδους κατωτερότητα και που ξέρει τη δύναμή του, που φυσικά έχει μια άλλη σωματοδομή σχέση με μια γυναίκα, δεν τη χρησιμοποιεί γιατί πιστεύει ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί πιστεύει ότι μια γυναίκα είναι πιο αδύναμη. Ένας άντρας ποτέ δεν κακομεταχειρίζεται μια γυναίκα, ούτε της μιλάει άσχημα. Ποτέ, 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 ποτέ. Αν τα κάνεις αυτά, απλά δεν είσαι άντρας. Εμένα έτσι μου έχουν μάθει στο σπίτι μου. Και δεν ξέρω αυτοί οι τυπάδες γενικά μου φαίνεται πάρα πολύ αστείοι, γιατί και στην οδήγηση το κάνουν αυτό το πράγμα και οπουδήποτε θεωρούν ότι... Ο mate συμφωνεί. Θεωρούν ότι είναι γυναίκα οπότε με παίρνει, οπότε μην με ζορίζεις. Γιατί αυτός της έλεγε χαρακτηριστικά παίζεις με τη φωτιά, πρόσεχε παίζεις με τη φωτιά. Και είμαι σε φάση ρε βλάκα. Μπαίνεις σε μια γυναίκα γιατί νιώθεις ότι σε παίρνει. Γιατί δεν πας να τσακωθείς με κάποιον στα κυβικά σου, στα κιλά σου, στο ύψος σου, γιατί νιώθεις ότι σε παίρνει. Άρα πόσο μάγκας είσαι όταν μπαίνεις σε κάποιον γιατί νιώθεις ότι είναι πιο αδύναμος. Δεν ξέρω, αυτοί οι άντρες, αυτού του είδους οι άντρες με ξενερώνουν φουλ. Και είναι αυτοί οι άντρες που ποτέ δεν πάνε να τα βάλουν με κάποιον στα κυβικά τους. Καταλαβαίνετε γιατί. Καλά, γενικά όταν φτάνεις σε σημείο να λύσεις το πρόβλημά σου με μπουνιές, με τον άλλον. Έχεις φάει 5 κιλά τροφή! Δώσε θάρρος στο χωριάτη να σ' ανέβεις στο κρεβάτι, γλύφεται κιόλας επιδεικτικά. Anyways, όταν φτάνεις σε σημείο και παίζεις μπουνιές με τον άλλο για να λύσεις το πρόβλημά σου, έχεις πρόβλημα. Είσαι απολύτιστος, οι γονείς σου τα έκαναν όλα λάθος και γενικά φτάνεις σε σημείο να απειλείς και να σηκώνεις το χέρι σου. Γιατί ξέρετε τι, όταν δεν μπορείς αυτά που νιώθεις να τα εκφράσεις με λέξεις, όταν είσαι ανίκανος να το κάνεις αυτό, λες και είσαι επίθηκος και έχεις κατέβει από τα δέντρα, χρησιμοποιείς το σώμα σου και τα χέρια σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Bye!